δικαίωσης, υπερηφάνειας, αλλά και ευθύνης. Δικαίωσης για την υπογραφή της σημερινής σύμβασης. Η ελληνική πολιτεία, παρά τις σημαντικές εξωγενείς κρίσεις, αλλά και την πολυπλοκότητα του συγκεκριμένου έργου και συνολικά του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης, κατάφερε όχι μόνο να σχεδιάσει, αλλά και να δρομολογήσει την υλοποίηση αυτού του έργου. Περηφάνειας για τη συνέπεια λόγων και πράξεων. Η σημερινή κυβέρνηση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας, τηρήσαμε την προεκλογική μας δέσμευση για να αποκτήσει η Κρήτη τον αυτοκινητόδρομο που της αξίζει. Και ευθύνης για την ολοκλήρωση του έργου. Πρέπει και πρέπει όλοι να είμαστε πάνω, να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, να αντιμετωπιστούν πιθανές δυσκολίες και να διατηρηθεί η ουσιαστική και στενή επίβλεψη για το έργο τα επόμενα 4 χρόνια. Θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά. Να κάνω μια αναφορά για τον Περιφερειάρχη της Κρήτης, τον Σταύρο τον Αρναουτάκη. Η στάση μου καθ' όλη τη διάρκεια αδειοδότηση όλων αυτών των έργων ήταν καθοριστική. Με δημιουργική κριτική, αλλά πάντα θετική στάση, μας βοήθησε να διορθώσουμε λάθη και παραλήψεις. Και ούτε μία στιγμή δεν παρασύρθηκε από τις σιρήνες του λαϊκισμού. Τον ευχαριστώ προσωπικά. Συνολικού μήκους 22,5 χιλιόμετρων, με προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 290 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 90 τα έχουμε εξασφαλίσει από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το έργο πραγματοποιείται μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και η σύμβαση θα έχει διάρκεια 30 ετών, με τα πρώτα 4 χρόνια να αφορούν την περίοδο κατασκευής του έργου. Στόχος είναι το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο να υποστεί όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις, ώστε να μετατραπεί σε έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, προβλέπεται η κατασκευή 5 ανισόπεδων κόμβων, 12 γεφυρών μονού κλάδου, 7 σειράγγων μονού κλάδου και 23 ανισόπεδων διαβάσεων. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του έργου που επιβεβαιώνουν μια διαφυσβήτητη πραγματικότητα, ότι το 2019 παραλάβαμε μια μολυβιά στο χάρτη. Ένα σχέδιο χωρίς ενιαία χάραξη και πάνω και πρώτα απ' όλα χωρίς συγκεκριμένο πλάνο χρηματοδότηση αυτού του έργου. Σήμερα, 4 χρόνια μετά, το έργο πλέον έχει πάρει σάρκα και οστά. Η κυβέρνηση του Γιάκου Μητσοτάκη έχει διασφαλίσει την ενιαία χάραξη σε όλο το μήκος του έργου, που εκτείνεται περίπου από τη μία άκρη ως την άλλη, κοντά στα 300 χιλιόμετρα. Όπως και το σημαντικότερο, έχει διασφαλίσει τη χρηματοδότησή του και από το ΕΣΠΑ, αλλά και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο σημείο αυτό, να σας ενημερώσω ότι στις 8 Μαΐου θα έχουμε δεσμευτικές προσφορές και για το μεγάλο έργο από τα Χανιά ως το Ηράκλειο, συνολικού μήκους 157 χιλιόμετρων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω σύμβασης παραχώρησης. Ο συνολικός προϋπολογισμός αυτού του έργου ανέρχεται στο 1 δισεκατομμύριο 750 εκατομμύρια ευρώ και έχουμε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 600 εκατομμυρίων από το ΕΣΠΑ και 200 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και στο μεγάλο αυτό έργο έχουμε εντάξει και οριμάζουμε το τμήμα Κίσαμος Χανιά ως προαίρεση, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει και δουλεύεται ενάντια στα fake news που κάποιοι προσπαθούν να βγουν από τη δύσκολη θέση για τα ψέματα που είπαν στους κριτικούς τόσα χρόνια, και το τμήμα Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος. Ένα έργο που η δική μας κυβέρνηση δημοπράτησε στα τέλη του 2021. Ενώ παράλληλα οριμάσαμε και τις μελέτες για το καλό χωριό Γέφυρα Φουζή και Γέφυρα Φουζή παράκαμψη Παχιά Σάμου, και το αμέσως επόμενο διάστημα, αφού έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, θα προχωρήσουμε και στη δημοπράτηση αυτών των έργων. Συνολικά, ο νέος ΒΟΑΤ θα αποτελεί τον τελευταίο και τον πλέον απαιτητικό μεγάλου μήκους αυτοκινητόδρομο που θα υλοποιηθεί στη χώρα μας, με συνολικό προϋπολογισμό που θα ξεπερνά τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό όμως που δεν μπορεί να αποτιμηθεί σε νούμερα είναι το κόστος από την απώλεια ανθρώπινων ζωών και σοβαρών τραυματισμών που υπάρχει για πολλές δεκαετίες δυστυχώς
εδώ πέρα στην Κρήτη λόγω της ακαταλληλότητας του σημερινού οδικού δικτύου. Η αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας που θα επιφέρει ο νέος ΒΟΑΤ θα τον καθιστά πλέον ένα έργο ζωής. Όμως ο νέος ΒΟΑΤ έχει και ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, καθώς θα οδηγήσει στη μείωση του κόστους μεταφοράς των εμπορευμάτων και των προϊόντων στο συνολικό οδικό δίκτυο της Κρήτης, στη μείωση των πιέσεων που προκαλούνται από τον υφιστάμενο οδικό άξονα, στην ποιότητα του περιβάλλοντος, στη βόρεια ακτή του νησιού, η οποία είναι και η πιο ανεπτυγμένη τουριστικά, στη διευκόλυνση της τουριστικής κίνησης, αλλά και στην αύξηση της απασχόλησης. Κυρίες και κύριοι, η ελληνική πολιτεία, μετά από πολλές δεκαετίες, τιμά το Συμβόλαιο Εμπιστοσύνης και ανταποδίδει στην Κρήτη αυτά που της αξίζουν. Ανεξαρτήτως πολιτικών ή ιδεολογικών διαφορών, είναι ξεκάθαρο ότι τα τελευταία 4 χρόνια έχουν γίνει στην Κρήτη όσα εκκρεμούσαν για δεκαετίες. Μπορώ να σας αναφέρω μόνο το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ότι υλοποιεί αυτή την περίοδο έργα προϋπολογισμού 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, περίπου 30 έργα αυτή τη στιγμή υλοποιούνται μόνο από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Έργα που πέρα του ΒΟΑ αφορούν το αεροδρόμιο στο Καστέλι, το δεύτερο μεγαλύτερο πλέον αεροδρόμιο της χώρας, διεθνές αεροδρόμιο της χώρας, αφού πλέον θα κατασκευάσουμε ένα κατά 32% μεγαλύτερο αεροδρόμιο, υλοποιώντας έτσι την πράξη, τη στρατηγική και πολιτική μας απόφαση το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι να μετατραπεί όντως σε ένα μεγάλο διαμετακομιστικό hub υπερτοπικής εμβέλειας. Και βέβαια το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι θα είναι το πρώτο πράσινο αεροδρόμιο της χώρας. Μια σειρά αντιπλημμυρικών έργων για την αντιμετώπιση της ηλιοξυντρίας, τα θέματα ίδρυυσης και άρδευσης που αντιμετωπίζει η Κρήτη, αλλά και την αντιπλημμυρική προστασία. Βλέπετε τον Δαμιανό, τον Ταυρονίτη και πολλά ακόμη μικρότερα έργα που τρέχουν όλοι αυτή τη στιγμή και με τη βοήθεια του ΟΑΚ. Και βέβαια μια σειρά έργων οδικής ασφάλειας κατά μήκος του υπάρχοντος ΒΟΑΚ, ώστε να μειωθούν τα ατυχήματα μέχρι να ολοκληρωθεί ο νέος οδικός άξονας. Καθώς και τα κτηριακά έργα, το δικαστικό μέγαρο εδώ πέρα στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο. Είναι ξεκάθαρο ότι με επιμονή, σοβαρότητα αλλά και δημιουργική συνεργασία με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κρήτη, υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης των υποδομών που πραγματοποιείται τις τελευταίες δεκαετίες. Και όχι μόνο αντιμετωπίζει διαχρονικά προβλήματα, αλλά έτσι εμπεδώνεται ο αναπτυξιακός ρόλος της Κρήτης για τις επόμενες δεκαετίες. Και αυτό αποτελεί μια επένδυση για τις νέες γενιές και μια απόδειξη ότι όταν υπάρχει σχέδιο, πίστη και πραγματική συνεργασία μεταξύ πολιτείας και τοπικών κοινωνιών, το αποτέλεσμα είναι πάντα, μα πάντα, θετικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πριν από περίπου 4 χρόνια, υποσχέθηκε ΒΟΑΚ στους κρητικούς. Σήμερα, 4 χρόνια μετά, όλοι βλέπετε πως ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του τιμά το λόγο της και τηρεί τις δεσμεύσεις της. Και είμαι βέβαιος ότι αυτά τα άμεσα, τα μετρήσεις και ορατά αποτελέσματα αυτής της κυβερνητικής πολιτικής θα αποτιμηθούν από τους συμπολίτες μας και θα εκφραστούν με έναν ξεκάθαρο και αδιαφυσβήτητο τρόπο σε επερχόμενες εκλογές της 21ης Μαΐου. Σας ευχαριστώ πολύ.